Πάμε στο Ρέθυμνο, θα πάμε στο Μπρούσκο, σε ένα φοιτητικό στέκι, ένα στέκι νεολαίας και όχι μόνο, στην παραλιακή λεωφόρο του Ρεθύμνου. Και η συνάδελφος η Στέλλα η Μαθιουδάκη έχει παρισφρήσει σε μια φοιτητική παρέα που επιστρέφει στην κανονικότητα μετά από πολύ καιρό, γιατί Στέλλα καλησπέρα, και στο Ρέθυμνο έχουν επιστρέψει οι χιλιάδες φοιτητές. Και στο Ρέθυμνο Μάνο έχει ζωντανέψει η πόλη μας, είναι η αλήθεια αυτή. Από την περασμένη Δευτέρα επιτέλους βλέπουμε ξανά φοιτητές και στα στέκια, τα οποία δεν είναι μόνο για φοιτητές, όμως πλημμυρίζουν και δίνουν ζωή και ζωντάνια σε αυτή την πόλη. Πραγματικά, είμαι εδώ στην παρέα μαζί με τρεις φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όση ώρα περιμέναμε για να ξεκινήσει αυτή η σύνδεση, έχω ακούσει πραγματικά όλα τα προβλήματα του Πανεπιστημίου και διαπιστώνω ότι τελικά είναι διαχρονικά τα ζητήματα. Από τη σύτηση, από τη στέγαση, από τις μεταφορές. Μόνο καινούριο είναι τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Όμως, θα επέτρεψέ μου, Μάνο, να παρουσιάσουμε τα παιδιά. Βεβαίως. Που με φιλοξενούν στο τραπέζι τους. Εγώ είμαι ο αλεξιπτωτιστής εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τις κυρίες. Είναι η Σοφία Τσαούση, του τμήματος φοιτήτρια από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Σοφία μας έρχεται από την Κόρινθο, από την όμορφη Πελοπόννησο, όπως από την Πελοπόννησο είναι και η Έλσα Σκλάβου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, από την Ηλία συγκεκριμένα. Και στην παρέα μας και ένας κριτικός, Ηρακλειώτης, ο Γιώργος. Γιώργος Χρονάκης, οικονομικών επιστημών. Εσύ μας ήρθες, κριτικός μας ήρθες από εδώ κοντά. Τι λέγαμε, Μάνο, με τα παιδιά εδώ πέρα, μου εξέφραζαν τις ανησυχίες τους σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καταρχάς, να πρέπει να σημειώσω, και θα μας το πούνε βέβαια και τα ίδια τα παιδιά, ότι είναι επιτέλους χαρούμενα που έχουν επιστρέψει στα αμφιθέατρα, έχουν επιστρέψει στις σχολές τους, έχουν επιστρέψει σε αυτή την ιδιαίτερη κανονικότητα, θα τη λέγαμε, διότι δεν είναι το ίδιο με αυτό που ζούσαν πριν από την πανδημία. Και Στέλλα, έχουν επιστρέψει και στη διασκέδαση της φοιτητικής ζωής, καθώς τους συναντάμε σε ένα στέκι νεολαίας εκεί στον Μπρούσκο, στο Ρέθυμνο. Ακριβώς, ούτως ή άλλως, Μάνο, το ξέρουν όλες οι πόλεις που έχουν πανεπιστήμια, ότι τους φοιτητές το βράδυ τους βρίσκει στα στέκια τους και όχι στα αμφιθέατρα. Έτσι. Αμφιθέατρα είναι πρωί και μεσημέρι, βία απόγευμα, ούτως ή άλλως. Γιώργο, να ξεκινήσω, παιδιά μου, επιτρέπετε τον ενικόν, να ξεκινήσω από σένα και να μας πεις λίγο αυτή η νέα κανονικότητα από την περασμένη Δευτέρα, από το Ηράκλειο μας ήρθες. Όμως, παρόλα αυτά, άλλες οι συνθήκες στο Ηράκλειο, άλλες οι συνθήκες στο Ρέθυμνο. Αιώτικες του Γάλλου. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να τονίσω τη χαρά μου, όπως είπατε και εσείς, ή τη χαρά μας σαν φοιτητές που επιστρέφουμε σιγά σιγά σε αυτή την καθημερινότητα. Μπορεί να μην είναι ακριβώς η ίδια καθημερινότητα με πριν, αλλά πλησιάζει. Όσο χαρούμενοι είμαστε, βέβαια, άλλο τόσο αμφιβάλλουμε, έχουμε αμφιβολίες για το αν θα κρατήσει ή το πόσο θα κρατήσει όλο αυτό που έχουμε επανέλθει σιγά σιγά. Βασικός κοινός στόχος μάλλον είναι η διασφάλιση της εκπαίδευσης, της ποιοτικής εκπαίδευσης όσον αφορά το πανεπιστήμιό μας, εννοείται, αλλά ο βασικός σκοπός μας είναι η προστασία της υγείας μας, έτσι, γιατί επιστρέψαμε μετά από έναν ιό ο οποίος μας πήγε αρκετά πίσω. Ο οποίος παραμένει στη ζωή μας ακόμα. Παραμένει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτό. Πρέπει να εμβολιαζόμαστε για να έχουμε ένα μέλλον όπως πριν. Μια καθημερινότητα όπως τη ζήσαμε πριν τον κορονοϊό. Είτε αυτή ήταν στα πανεπιστήμια, είτε στα μαγαζιά, είτε σε εκδηλώσεις. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ταυτόχρονα, με τη νέα καθημερινότητα υπάρχουν προβλήματα, τα οποία είναι καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε πιο συγκεκριμένα, να μην μιλήσουμε μόνο γενικά. Να μου πει λοιπόν στο σημείο αυτό, επειδή καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο Γιώργος, να μιλήσω λίγο με την Έλσα. Δεν είναι και πολύ ευγενικό που περνάω μπροστά από την κάμερα, αλλά Έλσα, συζητούσαμε. Η Έλσα, καταρχάς, να πούμε ότι είναι ένα κορίτσι που βρήκε σπίτι στο κέντρο της πόλης. Κάτι το οποίο όσοι μας βλέπουν καταλαβαίνουν τι εστί αυτό. Χρησιμοποιείς καθημερινά τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ για να φτάσεις στο Πανεπιστήμιο. Από την περασμένη Δευτέρα, που οι συνθήκες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν αφορούν μόνο τα καταστήματα εστίασης που είμαστε τώρα και που τηρούμε τα μέτρα, ή μόνο τα πανεπιστήμια, αλλά ακόμα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Εγώ προσωπικά άλλησα βλέπω λεωφορεία τα οποία είναι πραγματικά στιβαγμένοι οι επιβάτες. Είναι έτσι? Είναι ακριβώς έτσι. Είναι δύσκολο για μας, γιατί και εμείς προσπαθούμε να φυλαχτούμε από όλο αυτό και να αποτρέψουμε την τόσο εύκολη μετάδοση του ιού. Τα λεωφορεία είναι... Τα διαστήματα ήταν μάλλον, είναι όπως ήταν, δεν υπάρχει κάποια πιο συχνή μετακίνηση. Και είμαστε πραγματικά πάρα, πολύ, πάρα πολλά άτομα, πολύ συνοστισμένοι στα λεωφορεία και για μένα πρέπει να λυθεί αυτό άμεσα, γιατί κάποιοι φοβούνται, δηλαδή βλέπουν, είναι πολλοί φοιτητές που βλέπουν πόσο συνοστισμός υπάρχει μέσα στα λεωφορεία και δεν μπαίνουν, προτιμούν να πληρώσουν ή ένα ταξί, συγγνώμη, ή ένα ταξί ή να πάνε με το επόμενο λεωφορείο με αποτέλεσμα να χάσουν και το μάθημα. Μάλιστα. Άρα ένα θέμα, Μάνο, το οποίο θέτουν τα παιδιά, οι φοιτητές που όντως θα πρέπει να το δει η πανεπιστημιακή κοινότητα και η Βρετανία στο πανεπιστήμιο. Και Σοφία, έρχομαι σε σένα να μας πεις. Μας είπε η Έλισσα πώς είναι η μετακίνηση. Όταν φτάνουμε πλέον στο πανεπιστήμιο, πόσο εύκολο είναι? Γνωρίζω ότι στα αμφιθέατρα πλέον δεν έχουμε αποστάσεις, έτσι δεν είναι? Θα σας ενημερώσω. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Δασκαλάκη και εσάς, γιατί είναι σημαντικό ακόμη και το γεγονός ότι μας δίνετε την ευκαιρία να εισακουστούν κάποιες απόψεις φοιτητών που τώρα εισήχθησαν ξανά μετά από μια μεγάλη περίοδο που λείπαμε από τα αμφιθέατρα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς για 1,5 χρόνο με την τηλεκπαίδευση είχαμε τις διδασκαλίες. Οπότε τώρα η επιστροφή είναι πολύ διαφορετική. Επομένως, για την καθημερινότητα αυτή μπορώ να σας πω πολλά και διαφορετικά. Αρχικά, εγώ πρέπει να τονίσω ότι την εβδομάδα αυτή που έχουμε σε λειτουργία, μία εβδομάδα είμαστε ως ώρας, τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα, αυτό είναι αλήθεια, και τα υγειονομικά, αλλά και οι ίδιοι διδάσκοντες τηρούν με τον τρόπο που μπορούν και ό,τι οδηγίες τους έχει δοθεί είναι σεβαστή από όλους. Δεν έχουμε δει καμία παράτυπη συμπεριφορά. Πάντοτε είμαστε όλοι με μάσκες και στους εσωτερικούς χώρους των αμφιθεάτρων και εξωτερικά και υπάρχει σεβασμός και στους εμβολιασμένους ή μη, είτε ερχόμενοι με τα πιστοποιητικά μας σε έντυπη μορφή, είτε και οι μη εμβολιασμένοι με τα τεστ τους. Οπότε μπορώ να πω με σιγουριά ότι έως ώρας στηρείται στον απόλυτο βαθμό. Στέλλα, θέλω να ρωτήσεις λίγο τα παιδιά, επειδή νωρίτερα είπε κάτι ο φίλος μας από το Ηράκλειο, ότι ανησυχούν για το αν θα κρατήσει αυτό για πολύ. Είναι μια τραυματική εμπειρία αυτό που βίωσαν πέρυσι, στο να πρέπει να αφήσουν τα σπίτια τους, τα φοιτητικά και να επιστρέψουν στις πατρικές τους εστίες έως ότου κάνει τον κύκλο αυτό το κομμάτι της πανδημίας, που πρέπει να πούμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται. Ακριβώς. Και δεν θα ρωτήσω τον Γιώργο σε αυτό, θα ρωτήσω την Σοφία, επειδή μας ήρθαν τα δύο κορίτσια από Πελοπόννησο. Mm-hmm. Σοφία, αναγκάστηκες να φύγεις όταν πλέον ξέσπασε η πανδημία, ξεκίνησε το περασμένο, το Μάρτιο του 20. Έκλεισαν τα πανεπιστήμια, έφυγες από το Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ... Η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν πολύ διαφορετική. Να σας μιλήσω για τη διδακτική διαδικασία, τι θα προτιμούσατε? Ακόμα και γι' αυτό φαντάζομαι ήταν εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. Με όποιες δυσκολίες κρύβει αυτό. Μέσα σου πώς το βίωσες όμως? Νωρίτερα μου έλεγες ότι καλά-καλά δεν χορταίνεις πλέον να βλέπεις το Ρέθυμνο. Ισχύει. Ήταν, θα έλεγα, σοκαριστική η διαφορά και η εμπειρία αυτή, γιατί αντιμετωπίσαμε μια παθογένεια πρωτόγνωρη και σε εμάς ένας θανατηφόρος ιός που είχε να επέλθει στην ανθρωπότητα 100 χρόνια. Οπότε για όλους εμάς και για φοιτητές και μη ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αλλά συγκεκριμένα θα μιλήσω ως παιδιά να πω περισσότερο. Κάπως ταρακουνηθήκαμε, δηλαδή είχαμε λίγο δεδομένη την κατάσταση, το σπιτάκι μας, το ρεθυμνάκι μας. Ήταν όλα πολύ γλυκά, πολύ όμορφα φτιαγμένα και ξαφνικά, όλα ξαφνικά έκλεισαν, δεν υπήρχε τίποτα. Επήλθαν τρομεροί περιορισμοί κυκλοφορίας, μετακινήσεων και όλο ξαφνικά το σκηνικό άλλαξε. Οπότε και εμείς αναγκαστήκαμε να τροποποιήσουμε όλη τη ζωή μας. Μάλιστα. Αλλάξαμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο Έλσα, αυτό που λέει. Και εσείς ένα παραπάνω. Και η Έλσα όμως έχει να πει σε ό,τι αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή, το να κάνεις πλέον το μάθημα έτσι όπως είχες, ενώ είχες συνηθίσει τα παιδιά σε λίγο παίρνουν πτυχίο, Μάνο. Άρα έχουν ζήσει και την πολύ καλή εποχή του Πανεπιστημίου και γενικά της ζωής, αυτό το δύσκολο, τον δύσκολο 1,5 χρόνο. Και ερχόμαστε τώρα σε μια νέα καθημερινότητα. Δύσκολο ακόμα και το μάθημα με τηλεκπαίδευση? Θα σας πω, για μένα και η τηλεκπαίδευση αλλά και η διαζώσιμη εκπαίδευση έχει και τα θετικά της και τα αρνητικά της. Σίγουρα στην αρχή μας κακοφάνηκε όλο αυτό, ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο. Δύσκολα εγκληματιστήκαμε σε όλο αυτό, γιατί είχαμε και πρόβλημα με τις συνδέσεις, κάποιοι δεν μπαίνανε. Είχαμε πολλά προβλήματα στην αρχή, μέχρι να μαζευτούμε και να καταλήξουμε σε ένα πιο σίγουρο πρόγραμμα.
Για μένα όμως δεν συγκρίνεται η διαζώση εκπαίδευση. Δηλαδή εκεί έχεις αμεσότητα, θα πεις και κάτι παραπάνω με τον καθηγητή, θα γελάσεις, είναι αλλιώς για μένα. Όμως το καλό είναι ότι μέσα από όλο αυτό φτιάξαμε κάποιες ομάδες, ας πούμε, και ένας μαθητής όταν ερωτηθεί, ας πούμε, από ένας φοιτητής μάλλον, όταν ερωτηθεί από μια εκπαιδευτικό, δύσκολα θα απαντήσει. Στο chat όμως είναι πιο ειδικευμένος και είδαμε μεγάλη διαφορά. Οι φοιτητές είχαν τεράστια απήχηση στο να τσατάρουν με τους καθηγητές και υπήρχε και πιο πολύ αλληλοβοήθεια, συζητήσεις, γιατί ήταν πιο ειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Ας μην δίνουμε βεβαίως ιδέες. Δύσκολο ο καθηγητής, ο μαθητής στο αμφιθέατρο θα σηκώσει το χέρι του να πει τη γνώμη του. Ενώ στο chat σε ένα δευτερόλεπτο έχει πει τη γνώμη του. Και ήταν τα καλά. Ναι, ήταν τα καλά. Αλλά για μένα, σαν διαζώση εκπαίδευση, δεν είναι πολύ καλύτερη. Λοιπόν, Μάνο, να επιστρέψω στο Γιώργο. Ναι, και να κλείσουμε με τον Γιώργο, Στέλλα, γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κλείσουμε τον Γιώργο για το βασικό και διαχρονικό. Ναι, ναι, θα κλείσω. Ο Γιώργος πολύ σύντομα θα μας πει για το βασικό και διαχρονικό πλέον πρόβλημα. Τα είπαμε όλα. Το ζητούμενό μας πάντα είναι το θέμα της στέγασης. Άκουσα τις προηγούμενες ημέρες, Μάνο, κυρίες και κύριοι, το παρουσιάσαμε το ρεπορτάζ μέσω από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, την αγωνιώδη πραγματικά έκκληση του αντιπρίτανου του Πανεπιστημίου, του κυρίου Μιλωνάκη, έκκληση προς τους ρεθμιώτες, χαμηλώστε τις τιμές των ενοικίων, θα χάσουμε τους φοιτητές. Πώς είναι η κατάσταση? Μπορώ να πω συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, γιατί το έζησα και πριν. Είμαι πέμπτο έτος, οπότε έζησα εποχές και προ-κορονοϊού εδώ πέρα. Είναι ένα εισαγωγικά αιώνιο πρόβλημα, συγκεκριμένα στο Ρέθμνο, τα ενοίκια. Και αν δεν είναι τα ενοίκια, είναι η απώλεια σπιτιών, να μην υπάρχουν σπίτια για τους φοιτητές. Όσο ξέρουμε, θα δημιουργηθούν καινούργιες εστίες, οι οποίες μέχρι να γίνει αυτό ή ακόμα και όταν δημιουργηθούν, πιστεύω ότι εν μέρη δεν θα κλείσει αυτό το θέμα. Δηλαδή θα υπάρχει ακόμα το πρόβλημα στέγασης. Πρακτικά, Γιώργο, πόσο σου πήρε ένα για να βρεις το σπίτι σου στο Ρέθμνο και να κλείσουμε με αυτό? Πόσο χρόνο είχες? Και ο Γιώργος βέβαια από τους τυχερούς, γιατί ήταν στο Ηράκλειο, άρα μπορούσε να έρθει πιο κοντά, πιο Βεβαίως. Γρήγορα. Εγώ είμαι από Ηράκλειο, οπότε ήταν σχετικά εύκολο να έρθω όποια στιγμή θέλω εδώ πέρα. Ταυτόχρονα ήμουν και τυχερός. Οπότε το σπίτι που έχω αυτή τη στιγμή στο πέμπτο μου έτος το έχω βρει από το πρώτο μου έτος. Αλλά δεν συγκρίνεται με την κατάσταση. Δηλαδή, τόση ώρα συζητάμε ότι δεν υπήρχαν σπίτια. Απλά επειδή είμαι κριτικός και ήμουνα και δίπλα και τυχερός, πιστεύω ότι δεν μπαίνω στη μάζα όπως αυτό που έλεγα πριν. Εγώ θέλω, Στέλλα, να ευχηθώ στα παιδιά. Το αιώνιο πρόβλημα από τον Αύγουστο. Είμαστε εδώ πέρα σε ένα φοιτητικό σπίτι, τηρώντας φυσικά όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Όπως βλέπετε, φοράμε τη μάσκα μας. Και Μάνο, θα με επιτρέψετε να σας γνωρίσω αυτή την όμορφη παρέα που έχω εδώ κοντά μου. Θα θέλαμε βεβαίως, Αθηνά, και λίγο παραπάνω μουσική, αφού ξεκινήσατε έτσι. Θέλουμε και άλλη μουσική. Θα παίξουμε ένα ακόμα ρεφρέν? Να παίξουμε άλλο ένα ρεφρέν. Εξαιρετικό. Αυτός ήταν ο Γιώργος, ο οποίος, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικός στο πιάνο και δίνει το κλασικό πιάνο. Δίπλα μου θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Βαλεντίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η Βαλεντίνα είναι φοιτήτρια. Μάλιστα. Είμαι 21 ετών. Τώρα μπήκα στο τέταρτο έτος της σχολής μου και είμαστε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Ηρακλείου. Δίπλα από τη Βαλεντίνα είναι η Χαριτίνη, η οποία σπουδάζει και αυτή
Σπουδάζω στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σε ποιο έτος? Είμαι και εγώ στο τέταρτο με τη Βαλεντίνα, είμαι 22 χρονών. Και θα τελειώσουμε με τον Γιώργο από το κομμάτι των συστάσεων, ο οποίος μας έπαιξε και τόσο ωραία μουσική. Και μας φιλοξενεί και στο σπίτι του, από ό,τι κατάλαβα. Μου σπουδάζω. Φυσικά, ακριβώς. Στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Είμαι 20 χρονών. Είμαι στο τρίτο έτος τώρα των σπουδών μου. Αθηνά, να μας πούν τα παιδιά από πού είναι. Είναι Κρητική, είναι από άλλα μέρη της Ελλάδος, από πού έχουν έρθει? Ναι, λοιπόν, ο Γιώργος και η Βαλεντίνα, πόσο ξέρω, είστε από τον Άγιο Νικόλα. Από τον Άγιο Νικόλα, ναι. Και η Χαριτίνη, πρέπει να είναι εδώ. Εγώ είμαι από το Ηράκλειο, ναι, είμαι από εδώ. Από το Ηράκλειο. Θέλω είναι φοιτητές και οι τρεις εδώ στο Ηράκλειο. Βεβαίως. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, μιας και είμαστε σε φοιτητικό σπίτι και οι συμφοιτητές τους από άλλες σχολές στο Ρέθυμνο και στα Χανιά έθεσαν το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσουν τα παιδιά πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος φοιτητικό σπίτι σε αυτές τις δύσκολες, ομολογουμένως, οικονομικές εποχές, στην πόλη του Ηρακλείου, σε μια πόλη που ξεπερνά τις 200.000. Ωραία, να σε ενημερώσω μόνο ότι τα παιδιά δεν έχουν επιστροφή, δεν σε ακούν, οπότε θα μεταφέρω Βεβαίως. Εγώ την ερώτησή σου σε αυτά και θα ξεκινήσω από τον Γιώργο. Η ερώτηση είναι πόσο δύσκολο ήταν για σας να βρείτε μια φοιτητική στέγη, ενδεχομένως αν ψάξατε πολύ, αν κουραστήκατε γι' αυτό, αν και οι τιμές ήταν, ας πούμε, απλησίαστες. Να ξεκινήσω από τον Γιώργο, ο οποίος, Γιώργος στην ουσία, έχει ζήσει, όντας δεύτερο έτος, έχει ζήσει στην ουσία ένα εξάμηνο μόνο. Βεβαίως, θα τον ακούσουμε. Ευτυχώς, εγώ ήμουν τυχερός με την επιλογή του σπιτιού μου, γιατί είχαμε σπίτι δικό μας ήδη στο Ηράκλειο. Το πρώτο εξάμεινο που έκανα στο Ηράκλειο έπρεπε να βρω σπίτι μέχρι να κάνω αυτή την αλλαγή, το οποίο αποδείχτηκε σχετικά δύσκολο, αλλά αν οι συνθήκες, άμα ψαχτείς, πιστεύω ότι τα πράγματα είναι... Αλλά ας το αφιερώσουμε σε όλους τους φοιτητές, σε όλους τους καθηγητές, σε όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται στις ακαδημαϊκές κοινότητες, ο λόγος και κυρίως η μουσική σε εσάς. Ναι, ο Γιώργος θα σας πούμε ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε κομμάτια soundtrack από ταινίες. Επομένως θα κλείσουμε με ένα γνωστό soundtrack από μια πολύ γνωστή ταινία, το Requiem for a Dream. Ακούμε τον Γιώργο. Βεβαίως.